Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ναι. Με αυτές τώρα τις όμορφες μελωδίες, τις κλασικές. Σου άνοιξε η όρεξη. Μου άνοιξε και η όρεξη. Α. Και λέω να μιλήσουμε για τρόφιμα και ποτά. Κάτι κατάλαβα. Πάμε να καλησπερίσουμε. Πάμε στην Αθήνα με την βοήθεια της τεχνολογίας. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Θανάση Παναγούλια, τον πρόεδρο της Φόρουμ ΑΕ. Και να μιλήσουμε για τη μεγάλη έκθεση Food Expo 2024. Τώρα, 9 με 11 Μαρτίου. Καλησπέρα, κύριε Παναγούλια. Σας και τους τηλεθεατές σας. Τι κάνει η Κρήτη, πώς είστε? Είμαστε πάρα πολύ όμορφα και χαιρόμαστε που έχουμε και μεγάλη συμμετοχή. Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Η Κρήτη παραδοσιακά στη Food Expo φέρνει πάρα πολλές συμμετοχές και πολύ αξιόλογες συμμετοχές. Πάρα πολλές συμμετοχές φέτος. Λοιπόν, 9 με 11 Μαρτίου, Food Expo, έτσι κύριε Παναγούλια, πείτε μας λίγο για την έκθεση. 9 με 11 Μαρτίου στο Metropolitan Expo, είναι μεγάλη διεθνής έκθεση τροφίμων και ποτών. Περισσότεροι από 1.300 Έλληνες και ξένοι εκθέτες και αναμένουμε χιλιάδα επισκεπτών από όλη την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Και από το εξωτερικό φέτος θα φέρουμε και πάρα πολλούς διεθνείς αγοραστές που θα ξεπεράσουν τις 3.000. Εκ των οποίων οι χίλιοι θα είναι cost buyers, θα τους φέρουμε δηλαδή με δικά μας έξοδα. Κάποιο πρόβλημα έχουμε με τον ήχο όμως. Δεν σας ακούμε καθαρά, κύριε Παναγούλια, δεν ξέρω γιατί ακριβώς. Ναι, και χάνουμε πολύ σημαντικά πράγματα από αυτά που λέτε. Δεν ξέρω αν μπορούν οι συνάδελφοι να μας βοηθήσουν λιγάκι, να το ξαναδούμε, ίσως. Εγώ σας ακούμε. Μας ακούτε. Ωραία, τώρα σας ακούμε και εμείς καθαρά. Λοιπόν, λέγατε ότι έρχεται πολλοί κόσμος από το εξωτερικό. Μάλιστα, πάρα πολλοί κόσμος. Περιμένουμε, φανταστείτε, αγοραστές από 76 διαφορετικές χώρες. Wow. Βέβαια, η έμφαση βέβαια είναι στις αγορές στόχους που είναι για τα ελληνικά τρόφιμα και ποτά, ευρωπαϊκές, Βόρεια Αμερική, αραβική χερσόνησο που είναι πάρα πολύ σημαντική τα τελευταία χρόνια για τα ελληνικά τρόφιμα και ποτά. Και πιστεύουμε ότι θα υπάρξει πολύ έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον, γιατί αυτή τη στιγμή παρατηρούνται λήψεις και θεωρώ ότι τα ελληνικά τρόφιμα και ποτά πέρα από ποιοτικά μπορούμε να δώσουμε έτσι πολύ καλό διαφοροποιητικό στοιχείο στα σούπερ μάρκετ παγκοσμίως. Κύριε Παναγούλια, μιλάμε τώρα για μια έκθεση θεσμό πλέον, έτσι. Είναι αρκετά χρόνια που διοργανώνεται, σωστά? Φέτος είναι και η 10η επετειακή διοργάνωση και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τελείται σε κανονικές συνθήκες. Μετά από τον COVID και αναμένουμε ήδη τα μηνύματα που έχουμε για πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Γι' αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα και πιστεύω θα χαροποιήσει και τους εκθέτες. Γι' αυτό το λόγο έχετε ετοιμάσει και μια σειρά από workshops και όχι μόνο και webinars και τα λοιπά, προκειμένου να δώσετε, να πάτε ένα βήμα παραπέρα την έκθεση αλλά και τη γνώση που θα πάρουν όσοι έρθουν εκεί. Σωστό. Το βασικό από αυτά είναι το Mediterranean Meze, που θα προσπαθήσουμε με όχημα την ελληνική γαστρονομία να αναδείξουμε, όπως έχουν οι Ισπανοί τα τάπας, να αναδείξουμε το Meze σαν ένα από τα οχήματα της ελληνικής γαστρονομίας. Υπάρχει ένα ειδικό stage στο οποίο θα γίνουν μαχαιρέματα με τα προϊόντα και από τις 13 περιφέρειες, συμμετέχουν όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Οπότε θα αναδείξουμε μέσω της γαστρονομίας την ποιότητα των ελληνικών τροφίμων και ποτών. Και παράλληλα έχουμε και πολλοί άλλα σημαντικά δρόμενα που έχουν να κάνουν με επιμορφωτικά σεμινάρια, παρουσιάσεις, επιδείξεις. Θέλουμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένη γνώση στους επαγγελματίες που θα ενισχυθούν. Παράλληλα όμως, κύριε Παναγούλια, υπάρχει και μια δεύτερη έκθεση που είναι για το κρασί. Βέβαια. Όπως λέμε, είναι τροφίμων και ποτών και δεν μπορεί σε μια διεθνή έκθεση τροφίμων να λείπει το ελληνικό κρασί, το οποίο αυτή τη στιγμή κερδίζει διαρκώς θέση στην παγκόσμια σκηνή, έχει αναγνωριστεί πολύ ψηλή η ποιότητά του και αναδεικνύεται σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Hall 1, όπου εκεί είναι και οι περιφέρειες, πάρα πολλές ετικέτες, τα καινούργια κρασιά, καινούργιες ποικιλίες. Υπάρχει μια ειδική πλατεία γευσηγνωσίας κρασιών όπου οι επαγγελματίες έχουν δυνατότητα να δοκιμάσουν διαφορετικές ποικιλίες με σέρβις πάνω στο κομμάτι. Και πιστεύουμε ότι θα προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία στον επαγγελματία επισκέπτη θα την επισκεφτεί τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Μάλιστα. Τώρα, στην έκθεση, στο πλαίσιο της έκθεσης, θα έχουμε αυτό που λέμε B2B, έτσι, meeting, συναντήσεις, που είναι πάντοτε κάτι πολύ επικοδομητικό. Βέβαια. Έχουμε διαμορφώσει ένα τεράστιο χώρο φιλοξενίας, γιατί καλύπτουμε πάρα πολλά έξοδα και για τα εισιτήρια και για διαμονές των hosted buyers που φέρνουμε, αλλά και των αυτόκλητων, γιατί κανονίζουμε μέσα από μια ειδική πλατφόρμα που έχουμε διαμορφώσει
τις B2B συναντήσεις των επιχειρήσεων, κυρίως που έχουν εξαστρεφεί προς τον ανατολισμό, που κάνουν εξαγωγές, έτσι ώστε να μπορέσουν να βρουν τις κατάλληλες ευκαιρίες. Ξέρετε, δεν είναι όλες οι εταιρείες της ίδιας δυναμικής, γι' αυτό προσπαθούμε να βρούμε το κατάλληλο ματ ανάμεσα σε αγοραστές και εκθέτες. Πολύ σημαντικό αυτό. Να γίνεται ουσιαστικά ο διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στους αγοραστές και τους εκθέτες. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πώς μπορεί να έρθει κανείς και να το παρακολουθήσει, εμείς που δεν είμαστε επιχειρηματίες και δεν έχουμε τη δυνατότητα, μπορούμε να έρθουμε? Θα κάνουμε μια εξαίρεση για εσάς για να έρθετε να δοκιμάσετε τα ποιοτικά. Η έκθεση, θέλω να είμαι ειλικρινής, είναι απολύτως επαγγελματική. Όμως υπάρχει η επιλογή σε κάποιον που ενδιαφέρεται να ανοίξει ένα κατάστημα ή ένα delicatessen, ένα supermarket ή οτιδήποτε. Υπάρχει δυνατότητα με online εισιτήριο να μπορέσει να βγάλει ένα εισιτήριο και να επισκεφτεί. Όμως σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε επαγγελματία στον χώρο του τουρισμού, τη μαζική εστίαση, του λιανεμπορίου, του χοντρεμπορίου και των αξιωγών, σε καμία του περίπτωση, ακόμα και πρόσκληση να μην έχει, που είναι λίγο απίθανο γιατί έχουμε στείλει εκατοντάδες χιλιάδες προσκλήσεις, μόνο με την επαγγελματική του κάρτα θα μπει στην έκθεση χωρίς φυσικά να πληρώσει. Δεν θέλουμε σε καμία των περιπτώσεων επαγγελματίας να πληρώσει, να εισέλθει στην έκθεση, αλλά από την άλλη δεν θέλουμε και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην είναι τόσο σχετικοί να έρθουν στην έκθεση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε για τους εκθέτες μας το καλύτερο δυνατό περιβάλλον να κάνουν business. Έτσι, σωστά. Business. Και έχουμε από τις 7 μέχρι πότε? Είναι από τις 9 μέχρι τις 11 Μαρτίου. Ξεκινάμε από το Σάββατο μέχρι και τη Δευτέρα. Ένα τριήμερο φουλ, κύριε Παναγούλια. Ένα φουλ. Πιστέψτε με και δεν νομίζω ότι αρκεί να πω. Να δείτε, είναι 1.300 πραγματικοί εκθέτες, μοναδιαίοι. Ναι, μεγάλος αριθμός, ναι, πραγματικά. Φοβερό. Λοιπόν, εμείς χαρήκαμε που τα ξαναείπαμε, αλλά εσείς βλέπετε τώρα διοργανώνετε τόσο επιτυχημένες εκθέσεις και τόσο τακτικά. Πραγματικά χαρά μας να τα λέμε κάθε φορά. Κάτι μου λέει, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ναι. Ετοιμάζουμε ένα πολύ ωραίο μεγάλο beer festival το Μάιο. Εκεί θα beer ξέρετε, festival. Θα έρθουμε, κύριε Παναγούλια, εκεί να ξέρετε. Τώρα μας περιμένω. Θα σας κεράσουμε τις μπύρες. Θα χαρώ να σας δω. Ωραία, τέλεια. Καλό βράδυ στην όμορφη Κρήτη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.